Στο γήπεδο της Δαμάσας, μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και πάρα πολύ κόσμο, έγινε το μεγάλο ντέρμπι της πρώτης φάσης του κυπέλου ΕΠΣΗ ανάμεσα στην Δαμάσα και τον Ηρόδοτο. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Από τα πρώτα λεπτά φάνηκε ότι θα γίνει ένα μάτς διαφήμιση. Στο 5 η κεφαλιά του Καστελιανάκη πέρασε out. Στη συνέχεια ο Ηρόδοτος ανέβασε την απόδοσή του. Απείλησε με τον Κοντογιάννη, εντυπωσιακή απόκρουση του Δημαράκη σε κόρνερ. Στο 27ο λεπτό υπήρξαν διαμαρτυρίες από πλευράς Ηρόδοτου. Αποδείχθηκε σε θέση offside ο Κανδυλάκης που σκόραρε. Στη συνέχεια ο Κεφαλούκος για την Δαμάστια να σου την μπάλα πέρασε out. Ξανά ο Ηρόδοτος στην επίθεση με τον Βακράκο, δυνατό διαγώνιο σουτ, ελάχιστα out από το κάθετο δοκάρι η μπάλα. Και στο 44 υπήρξαν διαμαρτυρίες για πέναλτι από πλευράς Δαμάστας πάνω στον Καστελιανάκη. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 53, το απευθείας φάουλ του Βακράκου, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Δημαράκη. Στο 61 ήταν η ευκαιρία για την Δαμάστα μετά τη σέντρα του Μαρκάκη, η κεφαλιά του Μπάμπη Παπαδομιχελάκη, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out, επικίνδυνη φάση. Ενώ στο 78 ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρόδοτο με τον Βακράκο στο τέτα-τέτ να στέλνει την μπάλα out. Στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας υπήρξε μια αψημαχία ανάμεσα στον Αμαραντίδη και τον Παπαδομιχελάκη. Δημιουργήθηκε ένταση με τον διαιτητή Μάριο Βισκαδούρο να αποβάλει τους δύο ποδοσφαιριστές. Στην παράταση στο 93 πρώτη απείλησε η Δαμάστα με το τέτα-τέτ του Μανώλη Ρουμπάκη. Η μπάλα δεν βρήκε στόχο και στο 95 ο Γαρεφαλάκης με αυτό το εκπληκτικό πράγματι γκολ σούταρε πριν την σέντρα. Ο Δημαράκης δεν μπορούσε να αντιδράσει, έξαλλοι πανηγυρισμοί για αυτό το 0-1 εκπληκτικής έμπνευσης γκολ από τον Βαγγέλη Γαρεφαλάκη για τον Ηρόδοτο. Με τον Βακράκο να απειλήσει συνέχεια για δεύτερο γκολ. Η Δαμάστα απείλησε και εκείνη, το σούτ του Μαρκάκη απέκρουσε εντυπωσιακά ο Παναγιώτου. Και στο 105 ο Ηρόδοτος έμεινε με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Ανιτσάκη. Ο Αναστασιάδης απείλησε για τον Ηρόδοτο και τελικά στην εκπνοή ο Ανέστης Αναστασιάδης κέρδισε πέναλτι σε σπρόξιμο που του έγινε από τον Ντελία στην τελευταία φάση του αγώνα και ο Καστελιανάκης ισοφάρισε με αυτό το πέναλτι 1-1, δεν υπήρχε άλλος χρόνος και το μάτς πήγε στα πέναλτι. Πρώτο πέναλτι με τον Ντελία για τον Ηρόδοτο 1-0. Δουλγεράκης για την Δαμάστα απέκρουσε ο Παναγιώτου, παρέμεινε το 1-0. Δεύτερο πέναλτι για τον Ηρόδοτο με τον Κατσαρό και 2-0, σοβαρό προβάδισμα. Στη συνέχεια ήταν ο Μπάμπης Μαρκάκης, μείωσε 2-1. Ο Κασαπάκης έδωσε ξανά προβάδισμα 2 γκολ, 3-1 για τον Ηρόδοτο. Μανώλης Ρουμπάκης και 3-2. Ο Παναγιωτάκης για τον Ηρόδοτο έκανε το 4-2. Και ο Μπενάλντο για την Δαμάστα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αυτό ήταν το τελευταίο πέναλτι, γιατί η πρόκριση πήγε στον Ηρόδοτο, πανηγυρίστηκε έξαλλα.